Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Πώς βλέπετε, τα αφουλάρια της Πινελόπης εξακολουθούν να υπάρχουν, μόνο που σήμερα επειδή φορώ αυτό το μάο τσετούγκ μπλουζάκι, το οποίο δεν παίρνει φουλάρι όπως καταλαβαίνετε, είναι και λίγο σπορτίφ, το έκανα κάτι σαν μπαντάνα, κάτι σαν φουλάρι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, για να δώσω χρώμα. Γιατί βαριόμουν και να βαφτώ και όλα αυτά τα συγκεκριμένα που τους αρέσουν τις Πινελόπης. Οπότε είπα, θα βάλω το φουλάρι στο κεφάλι για να βλέπουν το χρώμα, να τους αποσπάει την προσοχή από τη μούρη μου. Δηλαδή ότι έκανε η Κλεοπάτρα που έβγαζε έξω το στήθος της για να μην βλέπουν τη μύτη της. Έτσι λέει ο θρύλος, δηλαδή δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αληθινό. Σήμερα δεν θα κάνω μια πολύ έτσι μακροσκελή εκπομπή, θα είναι σύντομη. Για να σας πω λίγα πραγματάκια. Καταρχάς θυμάστε ότι στο προηγούμενο βίντεο με τις προβλέψεις, δεν θυμάμαι αν ήταν στο προηγούμενο ή αν ήταν στις προβλέψεις του Γενάρη, είχα πει ότι οι τελευταίες μέρες του Φλεβάρη, το είχα αναφέρει και στις επικίνδυνες μέρες ή στις προβλέψεις, δεν θυμάμαι, μυρίζουν πόλεμο. Και είχα πει ότι διαβλέπω μία κρίση στην Ουκρανία, η οποία θα κλιμακωθεί. Έχουμε και όψεις αντίστοιχες με το τέλος του πολέμου της Κρυμαίας, επαναλειτουργεί το κάρμα και άλλα συναφή. Άρα λοιπόν, ο τίτλος που βάζω έχει δύο σκέλη. Ο ένας είναι ατομικός, δηλαδή τι πόλεμο μπορεί να δεχτούμε εμείς, ο καθένας από εμάς, και γενικότερα αν βλέπω κλιμάκωση πολέμου και γενικώς πολεμικές σειράξεις αυτό το διάστημα ή τα επόμενα διαστήματα που έρχονται. Λοιπόν, για την Ουκρανία το είχα πει ότι μύριζε το πράγμα ήδη από τα τέλη του Φλεβάρι, αυτή η σύνοδος των πλανητών στον Αιγαίο, ειδικά η σύνοδος Άρη Πλούτο να μυρίζει πόλεμο. Είχαμε πει ότι ο Άρης πολύ πιο ισχυρός από την Αφροδίτη στον Αιγαίο θα επιβληθεί πάνω στην Αφροδίτη, δηλαδή θα επιβληθεί ο πόλεμος πάνω στην ειρήνη. Έτσι πολύ απλά, μυθολογικά μπορώ να σας το εξηγήσω, γιατί η Αφροδίτη εκφράζει την ειρήνη, ενώ ο Άρης εκφράζει τον πόλεμο. Τώρα, εγώ δεν διαβλέπω ότι αυτή η κρίση θα σοβήσει γρήγορα, δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα τελειώσουμε με σύντομες διαδικασίες με το Ουκρανικό, θα πάρει χρόνο. Και ως ζυγός που είναι η Ρωσία, πρέπει να σας πω ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα, τα καινούργια κράτος, έτσι, όχι η πρώην Σοβιετική Ένωση, η παλιά Ρωσία ή η παλιά Κίνα, για τα καινούργια κράτη μιλάω, ανήκουν στο ζώδιο του ζυγού. Οπότε υπομονή, υπομονή, μόλις ο ζυγός τα πάρει, φορτώνει τα τετράγωνα τώρα της Αφροδίτης και του Άρη Πλούτωνα, έχουν κάνει ακόμα πιο εκρηκτική την ατμόσφαιρα. Τι γίνεται όμως με την πτωχή και καθόλου τιμία Ελλάδα? Γιατί λέω καθόλου τιμία? Διότι έχουμε κάνει και εμείς κάτι χοντρο παπάντζες, ας πούμε, οι οποίες εντάξει, τι βγαίνεις και μιλάς, Ρετάκη Μίτσο, τι βγαίνεις και μιλάς και παίρνεις θέση, δηλαδή, που έτσι και σου στείλει ο άλλος τους Τούρκους που τα έχουν τα τσιμίτσι κότσι. Σε τρεις μέρες θα έχουν φτάσει στην Κρήτη, ας πούμε. Και δεν θα φτάσουν στην Κρήτη γιατί αυτοί έχουν μόνο καλύτερη πολεμική μηχανή. Δεν το συζητάμε καν ότι έχουν καλύτερη πολεμική μηχανή. Είναι και για δύο άλλους πολύ σημαντικούς λόγους. Τρεις μάλλον. Ο πρώτος είναι ότι ο Ερντογάν πνέει τα λίσθια, η Τουρκία πεινάει, άρα ένας πόλεμος θα ήταν μια σωτήρια λύση για αυτόν. Το δεύτερο είναι ότι εσύ, φουκαρά μου, μαζί με τον άλλο τον ψηλό εκεί πέρα, τον Αρχιμασόνο. Ωραία, άντε και ξεκίνησες ένα πόλεμο. Με τι λεφτά θα τον στηρίξεις? Τι καύσιμα θα βάλεις? Που δεν έχεις, φουκαριάρι μου, ούτε να γεμίσεις το προεδρικό αεροσκάφος για να την κοπανίσεις. Και τρίτον και πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι αν περιμένεις να σε βοηθήσουν οι φίλοι σου οι Γαλλογερμανοί, θα έχει αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτά του 22 με τη μικρασιατική καταστροφή. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Και το χειρότερο είναι ότι οι Αγγλοσάξονες, που είναι οι παραδοσιακοί σύμμαχοι των Ελλήνων και που κάτι έχουν προσφέρει, ας το πούμε, τρόπον την άμετο αζημίωτο βεβαίως,
Σε έχουν γραμμένο εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Συνεχίζουμε λοιπόν για να πούμε ότι αν ξεκινήσει μια τέτοια φάση είμαστε χαμένοι από χέρι. Το λέω ευθαρσώς και βεβαίως μπορούν να βγουν όλοι οι πολεμικοί αναλυτές και λοιπά να με διαψεύσουν. Αυτή όμως σε μένα είναι η γνώμη μου. Βέβαια δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα πόλεμο με την Τουρκία. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Έχουμε όμως κάποιες περιόδους πολύ επικίνδυνες για την Ελλάδα, για συμμαχίες. Τώρα βέβαια, επειδή θα πάμε και σε εκλογές σε λίγο, όσο νουπο, και θα δείτε κάτι συνεργασίες μη.δέλτα. Με Τσίριζα και θα σας φύγει το καφάσι και θα βγαίνει ο ένας και θα λέει να πολεμήσουμε τον Τούρκο, θα βγαίνει ο άλλος και θα λέει όχι, ας του δώσουμε ένα νησί, ή τη Λέσβο ή τη Μυτιλίνη, δεν ξέρω ανάλογα. Λοιπόν, και κολοτούμπες διάφορες, γιατί μαγειρεύεται ήδη αυτή η συνεργασία, να ξέρετε, σε περίπτωση που δεν ανέβει αρκετά το κοινάλ, ώστε να κολλήσει είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στον Τζίριζ, αν όλο κάποιος θα πάρει κεφάλι, θα συνεργαστούν οι δυο τους. Αν δεν γίνει αυτό, εμένα, Γεωργία, να μην με λένε. Λοιπόν, και όσοι πιστεύουν ότι ακόμα ότι υπάρχει εκ δεξιών και εξαριστερών, εξεβονίμων, όπως έλεγε και η Βασιλιάδου, ξεβονίμων το εξαριστερών στην καθαρέβουσα, πλανώνται πλάνε νυχτρά. Αυτά έχω να πω μόνο, δηλαδή είτε ψηφίζει κανείς το σημερινό κυβερνών κόμμα, είτε ψηφίζει τον Τζίριζα, είναι ένα και το αυτό, μπορεί να είναι και χειρότερα. Αυτά τα λέω γιατί πολλοί μου έχουν κατηγορήσει ότι κάνω προπαγάνδα ενάντια στο σημερινό πρωθυπουργό, γιατί είμαι από την άλλη πάντα. Δεν είμαι με κανέναν και το ξέρετε. Γιατί και οι δύο έχουν την ίδια γραμμή πλεύσης και αλληλοϋποστηρίζονται και είναι στο ίδιο κόλπο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν κάποιες επικίνδυνες περιόδοι για να γίνουν επεισόδια Ελλάδας-Τουρκίας. Και αυτά είναι οι εξής. Όλος ο Μάρτιος, τα τέλη του Απριλίου, γύρω στις 16 του Μαΐου και από τον Αύγουστο μέχρι να φύγει αυτή η χρονιά και λίγο ακόμα, είναι περίοδοι οι οποίοι είναι τεταμένες οι καταστάσεις και τίποτα δεν μπορεί να προβλεφθεί με απόλυτα. Απλώς θεωρώ ότι επειδή ο ουρανός αυτή τη στιγμή χτυπάει την Τουρκία και έχει πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να ανοίξει ένα πόλεμο και η Τουρκία ή δεν ξέρω αν ο λαός θα στηρίξει μια τέτοια απόφαση τη στιγμή που δεν έχει να φάει. Αυτά εν ολίγης, ο λαός της Τουρκίας μιλά. Και πάμε στα καθημάς. Τώρα, τι γίνεται με τους δικούς μας πολέμους, γιατί θα έχετε παρατηρήσει τελευταία ότι ζευγάρια χωρίζουν, σχέσεις επαγγελματικές πάνε, ο κόσμος τσακώνεται, δολοφονίες, χαμός, όλο αυτό το τερατώδες πράγμα, το οποίο δικαιολογείται απόλυτα από την πολυαστρία στον Αιγόκερο, η οποία, όπως είπαμε, ότι κλείνει για κατ' εμέ τον κύκλο του κοροϊδοϊού, όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά είναι κοροϊδοϊός για άλλους λόγους, θα τα συζητήσουμε άλλη στιγμή αυτά, και ανοίγει μια νέα κρίση που εγώ θεωρώ ότι θα είναι η ενεργειακή και η διατροφική. Δηλαδή θα υπάρξουν ελλείψεις και στα καύσιμα και στα τρόφιμα και πολύ πολύ μεγάλη ακρίβεια. Επίσης είναι μια κρίση που θα έχει να κάνει με το στεγαστικό, αυτό που είδαμε με τη γριούλα που πέθανε από τον καημό της που χάσει το σπίτι της, είναι η κορφή του παγόβουνου, γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν μαχαίρες, τρελές και πληστηριασμοί και άλλα τέτοια όμορφα και γλυκά, τα οποία δεν μπορεί να τα καλύψει ούτε καν ο κύριος Γουρλωμάτης που τόσο πολύ έχει φάει το κανάλι του και άλλα κανάλια από τη συγκεκριμένη κατάσταση. Εσείς ξέρετε ποιον λέω, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Λοιπόν, πάμε πρώτα στα θέματα σχέσεων. Είπαμε ότι ο Άρης και η Αφροδίτη προκαλούν μεγάλα πάθη και κατά αντιστοιχεία προκαλούν και μεγάλες τριβές. Το θέμα είναι ότι η πορεία του Άρη με την Αφροδίτη συνεχίζεται και τον Μάρτιο ακάθεκτη μέχρι τις πρώτες μέρες του Απριλίου, πάνε χεράκι-χεράκι. Κάτι που δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό τουλάχιστον σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία που τη μία θα συναντήσουν τον Πλούτονα, τον έχουν συναντήσει σχεδόν, και την άλλη συναντάνε τον Κρόνο. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για τα λεγόμενα προαρμητικά ζώδια, δηλαδή κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και
εγώκερος που θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική σε κάθε κίνηση που κάνουν και ειδικά στις συνεργασίες και στα ερωτικά, και μετά θα πιάσει τα σταθερά ζώδια που ούτως ή άλλως γίνεται της κακομοίρας εκεί, δηλαδή Ταύρους, Λέοντες, Υδροχόους και Σκορπιούς, που θα έχουν και αυτοί αντίστοιχες τριβές είτε σε συνεργασίες είτε σε σχέσεις. Από εκεί και πέρα, τι κάνουμε, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Μία λύση είναι να κάνουμε λίγο τουμπεκί ψιλοκομμένο, δηλαδή εάν βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι τεταμένα, σε οποιαδήποτε μορφή σχέσεις έχουμε, καλό είναι να κάνουμε λίγο το κορόιδο, αν έχουμε καλές σχέσεις τις οποίες δεν θέλουμε να τις χαλάσουμε για βλακίες, γιατί πάρα πολλές σχέσεις θα χαλάσουν από βλακίες. Αν τώρα θέλουμε να χωρίσουμε, θεωρώ ότι αυτή η περίοδος δεν είναι και κατάλληλη, γιατί όλοι οι χωρισμοί θα καταλήξουν σε μία μορφή μάχης. Ειδικά δηλαδή αν πρόκειται για γάμους, θα σου πάρω τα παιδιά, θα μου πάρεις τα παιδιά, έλα να σκοτωθούμε, τόσα λεφτά θέλω εγώ, τόσα λεφτά θες εσύ, το σπίτι είναι δικό μου, όχι δικό μου είναι, και γενικώς δεν μπορεί να υπάρξει μέχρι τέλος Μαρτίου μια, ας το πούμε, να υπάρξουν αρμονικοί χωρισμοί. Άρα, αν θέλουμε να χωρίσουμε, να το κάνουμε λίγο πολιτισμένα και με όσο γίνεται περισσότερη ευγένεια. Αυτά είναι τα πρώτα έτσι που ήθελα να σας πω για αυτή την περίοδο, και πάμε να δούμε τι θα γίνει περαιτέρω στο παγκόσμιο στερέωμα. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Biden είναι Σκορπιός. Ξεφτυλίσει το ζώδιό μου. Λοιπόν, ο Πούτιν είναι ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό. Παίζει πολύ ο Σκορπιός εδώ. Οπότε θεωρώ ότι μεταξύ τους σχέσεις δεν είναι και οι καλύτερες, όχι απλώς δεν είναι οι καλύτερες, θα γίνουν το δυνατόν χειρότερες. Ο Πούτιν λόγω οροσκόπου έχει απέναντί του έναν ουρανό, άρα τον εξοργίζουν, τον φέρνουν στα όρια του, τον στριμώχνουν και θα πρέπει πλέον να αντιδράσει. Αλλά το θέμα είναι ότι μαζί με τον Πούτιν θα συμπαρασυρθεί και λίγο η Κίνα και λίγο μέρος της Ασίας, και ελπίζω να μην φτάσουν τα πράγματα σε μια γενικότερη σύραξη στη Βόρεια Ευρώπη και στην Ασία, με έντονες έτσι καταστάσεις που δεν θα μπορούν να... που θα είναι, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο μη αναστρέψιμες. Θεωρώ ότι ο Δίας Ποσειδώνας ίσως να φέρει αυτό που λέγαμε την αφύπνιση στους λαούς, ώστε να σταθούν εμπόδια σε αυτά τα οποία θέλουν να φέρουν οι εξουσίες. Ενώ για την Ελλάδα, ο Δίας Ποσειδώνας στο μεσουράνημά της αυτή τη στιγμή είναι αρκετά προστατευτικός για να μην έχουμε χειρότερα. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο Δίας Ποσειδώνας, θα είχαμε πολύ πολύ χειρότερα πράγματα να αντιμετωπίσουμε. Θα μου πεις τι χειρότερα, και κεϊούς έχουμε, και πανδημίες έχουμε, και κρίση έχουμε, και... και όλα κρυβαίνουν και μας ήρθε και η ΔΕΗ και κοντέψαμε να πάθουμε εγκεφαλικό αν δεν το πάθαμε κιόλας. Αλλά πιστέψτε με, θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ένα εξωτερικό χρέος το οποίο είναι απίθμενο, είναι σαν το πίθο των Δαναΐδων, δηλαδή δεν έχει πάτο. Δεν έχει πάτο. Θα έπρεπε να έχει κηρύξει ήδη κραχ. Κρατιόμαστε από αυτό το Δία Ποσειδώνα, ο οποίος τι είναι, πώς εκφράζεται στην ουσία. Εκφράζεται ότι είτε επειδή έχουν ανάγκη κάποιες μορφές ενέργειας που παράγει η Ελλάδα, φωτοβολταϊκά, λιγνίτη, που θα το ξαναδούμε το λιγνίτη να μπαίνει στο παιχνίδι, θένε δεν θένε, καλά να πάθουνε, είτε επειδή την έχουν ένα ανάχωμα σε σχέση με τον Πούτιν, είτε επειδή χρειάζονται τα αεροδρόμια και τα λοιπά, που ελπίζω να μην εμπλακούμε και σε αυτό, προς το παρόν δεν μας βγάζουν στο σφυρί. Ως χώρα εννοώ, τον καθένα μας προσωπικά, μας έχουν βγάλει στο σφυρί προπολού. Γι' αυτό ακριβώς και θεωρώ ότι τα πράγματα είναι, θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα. Τώρα, φεύγοντας ο Δίας από τους ηχθείς μαζί με τον Ποσειδώνα και περνώντας στο κρύο, τα πράγματα λίγο φαίνεται να αγριεύουν, όχι για την Ελλάδα μόνο, αλλά γενικότερα. Όμως δίνει ένα push αυτός ο Δίας, σε όλα τα κράτη που ανήκουν στο ζώδιο του ζυγού, θα σας ανέφερα μερικά, όπως δίνει και ένα πού στον οροσκόπο της Αμερικής, οπότε ίσως υπάρξει μία αποκλιμάκωση κατά τον Ιούνιο ή λίγο μετά. Όταν θα ξαναμπεί ο Δίας του Συχθείς, μπορεί να ξανανοίξουν μέτωπο, αλλά μέχρι το 23 θεωρώ ότι θα ξανακλείσουν.
Όταν όμως φύγει αυτή η προστατευτική όψη από το μεσουράνημα της Ελλάδας, δηλαδή μετά τις εκλογές που πιστεύω ότι θα γίνουν γύρω στο Μάιο, γιατί αυτοί όπου δουν έκλειψη πάνε και κάνουν και εκλογές. Δηλαδή πλέον όταν θες να δεις πότε θα γίνουν εκλογές, πας και βλέπεις πότε έχει εκλείψεις, 16 Μαΐου, 30 Απριλίου. Κάπου εκεί τους περιμένω. Μακάρι να πω ψεύτρα, γιατί το κάνουν επίτηδες, να ξέρετε. Δεν μπορεί τώρα να μην έχουν αυτοί οι αστρολόγους να τους λένε ότι ξέρεις όταν κάνεις μία κυβέρνηση πάνω σε έκλειψη, τα πράγματα θα πάνε άθλια. Και δεν θα κρατήσει και πολύ αυτή η κυβέρνηση, θα είναι εθνησυγενής, γιατί όλες οι τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν γίνει κοντά σε εκλήψεις, γιατί είναι η σατανική ενέργεια. Τι θέλουν αυτή την ενέργεια, θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν, οπότε πάνε και μπαστακώνονται εκεί κοντά σε εκλήψεις, ρίξε και εκλογές για να έχουμε. Άρα λοιπόν, εάν πάμε για εκλογές, θεωρώ ότι από τον Ιούνιο και μετά τα πράγματα θα δυσκολέψουν αρκετά, ίσως μας σώσει λίγο το καλοκαίρι ο τουρισμός, αλλά από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη σίγουρα τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Το καλό είναι ότι ξαναπερνάει εκεί ο Δίας Ποσειδώνας πάνω στον οροσκόπο, στο μεσουράνημα της Ελλάδος, η οποία όμως τρώει τη μία έκλειψη μετά την άλλη στη μάπα, 30 Απριλίου, 16 Μαΐου, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, παρεκλήψεις να έχεις, μπάρμπα. Λοιπόν, άρα σίγουρα θα έχουμε και κακές εξελίξεις που κυρίως θα αφορούν, θεωρώ εγώ, στην εικόνα της χώρας, η οποία θα είναι μάλλον κακή, στα οικονομικά της χώρας, από τον Αύγουστο και μετά, επειδή θα μπει ο Άρης στους Διδύμους και θα βαράει και τον οροσκόπο της Ελλάδας, αλλά και τον 8ο οίκο της που αυτή τη στιγμή τρόπον τεινά κάπως παλεύεται το πράγμα. Δηλαδή τι παλεύεται τέλος πάντων. Πιστεύω ότι κάπου εκεί θα σκάσουν και τα πιο δύσκολα στα οικονομικά. Θα μου πείτε, μας έφτιαξε αυτή την εκπομπή να μας φτιάξει την καρδιά. Θεωρώ ότι εγώ πρέπει να λέω αλήθειες. Τώρα, αν κάποιος του είναι δυσάρεστες, να μην τις ακούει, παιδιά, δεν είναι και απαραίτητο. Δείτε ντοκιμαντέρ, δείτε sit down comedy, έχουμε και άλλες ενότητες. Δείτε διατροφή, δείτε ό,τι θέλετε, τέλος πάντων. Αλλά πάντως, αυτό που θέλω να σας πω και αν μπορώ να περάσω ένα αισιόδοξο μήνυμα, είναι ότι δεν θεωρώ ότι θα πάμε σε ανοιχτό πόλεμο με την Τουρκία. Αυτό τουλάχιστον δεν το πιστεύω. Ή σε πόλεμο γενικά. Τσίρις. Και δεν θεωρώ ακόμα ότι θα πέσουμε σε αυτό που λέμε την φοβερή ένδυα. Ελλείψεις θα υπάρχουν, ακρίβεια θα υπάρχει, θα τα φέρουμε πάρα πολύ δύσκολα βόλτα, αυτό είναι δεδομένο, αλλά ακόμα δεν θα σκάσει μπόμπα. Και δεν ξέρω και αν θα προλάβει να σκάσει μπόμπα, γιατί θα έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις, θετικές, με το Δία Ποσειδώνα, και αλλαγές στη συμπεριφορά των ανθρώπων που δεν θα επιτρέπουν στα σχέδια όλων αυτών των σατανικών ανθρώπων που τους ξέρετε και τους ξέρουμε να γίνουν πράξη. Αντίθετα βέβαια, στο θέμα της ψηφιοποίησης και του φακελώματος πάμε με μεγάλες ταχύτητες και κάπου εκεί θα είναι και το μεγάλο θέμα. Δηλαδή κάπου εκεί θα ζοριστεί το πράγμα, αλλά επειδή όλα αυτά θα έρθουν μαζί με τον Δία στον Κρυό, πιστεύω ότι θα υπάρξει μαζική αντίδραση και δεν θα προχωρήσει τόσο γρήγορα το πράγμα. Δηλαδή θα αρχίσουν με την ταυτότητα, την καινούρια, πάμε στο άειλο νόμισμα, εκεί θα γίνει της κακομοίρας γιατί όλη η Ελλάδα ζει με μαύρα χρήματα. Και εγώ όταν θα μιλήσουν πλέον για τα πατατάκια, ξέρετε εσείς ποια είναι τα πατατάκια, ξέρετε στην Αγγλία το αγαπημένο φαγητό, το πιο αγαπημένο φαγητό είναι τα fish and chips. Fish and chips, δηλαδή ψάρι με πατατάκια. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι τα πατατάκια. Λοιπόν, πιστεύω δηλαδή ότι γενικώς, παρότι συνεχώς είμαστε επί ακμής ξηρού, δηλαδή στην ξεγόψη του ξηραφιού, έτσι να το πω νεοελληνικά, παρότι είμαστε συνεχώς σε ένα παλατζάρισμα πολύ επικίνδυνο και λέμε τώρα θα πέσουμε στον κρεμό, τώρα θα πέσουμε στον κρεμό, υπάρχει μια θεία βοήθεια που μας κρατάει. Αυτά είναι τα ευχάριστα της υπόθεσης. Τώρα, πάμε να δούμε τον πόλεμο ανάμεσα στα ζώδια. Γενικώς, πρέπει να σας πω ότι αυτή η εποχή δεν ευνοεί ιδιαίτερα κανένα ζώδιο, πλην λαχίστων. Ένα ζώδιο, ας πούμε, που ζορίζεται αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ νοηγό ο καιρός για διάφορους λόγους και ο απέναντί του καρκίνος και όπως έχουμε πει η ομάδα των σταθερών ζωδίων και ειδικά οι γεννημένοι το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο.
Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα balance, πώς το μιλάω το αγγλικό, μια ισορροπία ανάμεσα στις καλές και στις κακές όψεις. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τον Κρόνο Ουρανό να χτυπάει τα σταθερά ζώδια, ο οποίος όμως απομακρύνεται το ένας από τον άλλον, άρα η πίεση δεν θα είναι τόσο μεγάλη, θα είναι διαφορετικό δηλαδή να σου πέφτει μια τεράστια πέτρα στο κεφάλι και διαφορετικό να σου πέφτουν δύο πιο μικρές. Έτσι. Λοιπόν, το άλλο κομμάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ο Δίας Ποσειδώνας, ο οποίος βοηθάει ζώδια που πλήττονται πάρα πολύ. Ένα ζώδιο είναι τέτοιο είναι ο Σκορπιός. Ένα άλλο ζώδιο τέτοιο είναι ο Ταύρος, που επίσης ζορίζονται πολύ. Ενώ στους Λέοντες και τους Συντροχώους, που δεν φαίνεται να έχουν τέτοιες μεγάλες βοήθειες, λίγο προστατευτικά λειτουργεί στα οικονομικά τους. Οπότε υπάρχει ένα, ας το πούμε, μια ισορροπία έστω και τρόμου. Δηλαδή σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, αλλά είμαστε τελικά. Οπότε θα σας έλεγα να μην απελπίζεστε. Αυτές είναι οι επισημάνσεις μου και οι απόψεις μου σε σχέση με το τι μέλη γενέστε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σε ένα παγκόσμιο επίπεδο δεν θα υπάρξουν τρομερές σειράξεις και ίσως και να υπάρξει ανάφλεξη, εκτός από τα τρομοκρατικά χτυπήματα, να υπάρχει ανάφλεξη των σημείων που παλιότερα είχαν πρόβλημα, σημείων που παλιότερα είχαν πρόβλημα, ή να έχουμε αντί για πολέμους εξεγέρσεις πάρα πολύ δυνατές. Αυτό είναι πιο πιθανό να γίνει το Μάρτιο. Ενώ ο Φλεβάρης δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε περισσότερο με πόλεμο κρατών, ο Μάρτιος δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε περισσότερο με εξεγέρσεις λαών μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε, όχι εμείς μόνο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι οι εμφυλιοπολεμικές τάσεις. Το βλέπουμε στην Ουκρανία, αλλά μπορεί να πάει παντού. Από τον Αύγουστο και μετά θα υπάρξει και ένα πρόβλημα αρκετά μεγάλο στο θέμα του μεταναστευτικού. Ένα εξάμηνο πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο στην Ελλάδα, μην το πάρουμε μόνο για μας, γενικά μιλάω. Η Ελλάδα τώρα, επειδή έχει στο 12ο ηλιακό τον ουρανό στον Ταύρο, σαφώς και δεν μπορεί να κοιμάται στιγμή ήσυχη. Πάντα θα υπάρχουν γεγονότα τα οποία θα μας ταράζουν, μα κάτι που βγαίνει κρυφό, κάτι που σκάει ξαφνικό, κάτι όλα αυτά, αλλά το γεγονός ότι σπάει το τετράγωνο Κρόνου Ουρανού είναι τουλάχιστον λίγο πιο θετικό. Επίσης πρέπει να σας πω το εξής, το οποίο έχει σημασία. Αν μπορώ να δώσω έτσι μία, αν μου επιτρέπετε να δώσω έτσι μία δική μου γνώμη πάνω στα πράγματα, μου το επιτρέπετε δηλαδή, ευχαριστώ, την παίρνω την άδεια, αλλά τέλος πάντων. Πιστεύω ότι πιο πολύ ο τρόμος είναι εσωτερικός. Δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο με αυτά που θα γίνουν, όσο με αυτά που φοβόμαστε ότι θα γίνουν. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε λίγο πολύ όλοι, γιατί ο 12ος της Ελλάδας είναι η ψυχή του λαού. Έτσι είναι το εσωτερικός κόσμος του λαού. Είναι βέβαια και οι εχθροί, είναι και τα κρυφά που θα σκάνε ξαφνικά και θα γίνονται διάφορα, αλλά είναι και η ψυχή του λαού, μην το ξεχνάμε αυτό. Και κάτι ακόμα στο οποίο θέλω να επιμείνω. Αν παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων, θα νομίζετε ότι ζούμε πραγματικά στην κόλαση. Θα λέτε, τι κάνω εγώ εδώ. Άλλος σκοτώνει τα παιδιά του, άλλος βιάζει τα παιδιά του, άλλος βιάζει ξένα παιδιά, άλλος σκοτώνει τη γυναίκα του, άλλος σκοτώνει τον άντρα της, της κακομοίρας γίνεται, βιασμοί, χαμός, κακός χαμός κτλ. Σας είχα πει ότι ο Δίας στον Ταύρο τα φέρνει αυτά. Ο Δίας στον Ταύρο εκδικείται τη γη και μαζί τους ανθρώπους. Ο Ουρανός στον Ταύρο τα φέρνει αυτά, εκδικείται τη γη και μαζί τους ανθρώπους. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολη όψη για το γυναικείο φύλλο, το οποίο όμως πάντα με Ουρανό στον Ταύρο έκανε τις εξεγέρσεις του. Γι' αυτό και είδαμε και το Me Too, που είναι εντάξει. Το γιατί έγινε το Me Too είναι μια άλλη υπόθεση βέβαια, αλλά θετικό είναι που υπάρχει. Όμως θα σας πω το εξής. Επειδή τους αρέσει να μας ταράζουν, γιατί το δόγμα του σοκ και ο φόβος λειτουργεί πάντα υπέρ τους, η πραγματικότητα δεν είναι μόνο αυτή που βλέπετε στα κανάλια. Ήθελα να σας θυμίσω ότι γίνονται πάρα πολύ καλά πράγματα, τα οποία δεν τα δείχνουν καθόλου. Κάποια στιγμή ίσως πρέπει να κάνουμε ένα δελτίο θετικών ειδήσεων με τον Γιάννη για να λέμε τα θετικά που γίνονται κάθε μέρα, και είναι πάρα πολλά και στο τομέα της επιστήμης και σε ανθρώπινες σχέσεις και στην τέχνη και σε πολλά επίπεδα.
Η Ελλάδα λοιπόν, και όχι μόνο η Ελλάδα, όλη η ανθρωπότητα, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στη τηλεόραση. Γιατί εσείς γύρω σας ξέρετε ανθρώπους και καλούς και κακούς, και εγώ ξέρω. Πόσοι είναι τόσο κακοί, πόσοι είναι ανώμαλοι, βιαστές, παιδεραστές, σκοτώνουν τις γυναίκες τους, πόσοι. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γιγαντώνεται και φαίνεται στα κανάλια, εκτός από προσανατολιστικό, για να μην σκεφτόμαστε τα άλλα μας προβλήματα που είναι πιο ουσιαστικά, είναι και λίγο fake. Αυτά πάντα γινόντουσαν, τώρα μπορεί να γίνονται λίγο πιο έντονα λόγω των κρίσεων, των επανειλημμένων και του κλεισίματος και της φυλάκισης που πάθαμε με τον ιό και άλλα τέτοια και της γενικότερης κατάστασης και της ανοχής που δείχνει δυστυχώς το σύστημα το νομικό απέναντι σε εγκληματίες. Ναι, σίγουρα υπάρχουν, αλλά θεωρώ ότι αυτά λίγο πολύ πάντα γίνονταν, απλά δεν ακούγονταν. Δηλαδή, άντρες που δέναν τις γυναίκες τους στο σπίτι υπήρχαν πάντα. Την εποχή της γιαγιάς μου τις δέρανε όλες σχεδόν. Γονείς που μπορεί να κακοποιούσαν τα παιδιά τους, να τα χτυπούσαν ή ακόμα χειρότερα να τα κακοποιούσαν σεξουαλικά, ψυχολογικά, σωματικά, υπήρχαν πάντα. Απλώς αυτό δεν έβγαινε προς τα έξω. Άρα λοιπόν, μην βλέπετε τον κόσμο μέσα από το πρίσμα των καναλιών. Αν θέλετε να δείτε, να είστε πιο υγιείς, βλέπετε λιγότερες ειδήσεις, διαβάζετε τίτλους μόνο από εφημερίδες ή το διαδίκτυο, τίτλους. Και μπαίνετε και ψάξτε όμορφα πράγματα για να νιώσετε εσείς καλύτερα, να νιώσουμε όλοι μας καλύτερα, γιατί στη ζωή πάντα υπάρχουν και καλές στιγμές, πάντα υπάρχει και η παρουσία του Θεού, πολύ κοντά μας, ασχετά αν εμείς δεν τη βλέπουμε. Αυτά για σήμερα λοιπόν, ένα πολύ πολύ μικρό έτσι αστρολογικό αφιέρωμα. Μάλλον αστρολογικές προβλέψεις πολύ πρόχειρες, γιατί και εγώ περνάω μια έτσι, ας το πούμε, ζώρικη περίοδο, που δεν λέει να σταματήσει, αλλά θα επανέλθουμε με πολύ ωραία πράγματα, γιατί ετοιμάζουμε με το Γιάννη και άλλα ντοκιμαντέρ. Το έχουμε τραβήξει εδώ και πολύ καιρό, αλλά θα αρχίσουμε να το μοντάρουμε, το έχουμε αρχίσει να το μοντάρουμε. Θα ανεβάσουμε πολύ ωραία πράγματα γύρω από την αστρολογία, μαθήματα κλπ. Α, και μην το ξεχάσω. Με ρωτάτε όλοι για τα μαθήματα αστρολογίας. Σας είπα ότι θα αρχίσουμε μετά τις 10 Μαρτίου. Περιμένω έναν τεχνικό φίλο μου να με βοηθήσει να μου δείξει 5 πράγματα γιατί είμαι και στραβάδι. Και επίσης θα ανακοινωθεί με όλους τους τρόπους, μέσα από τις εκπομπές αυτές. Θα βάλουμε και ένα ίσως μια βινιέτα που να λέει πότε ξεκινάμε και πώς. Και θα γίνει με ένα πολύ απλό τρόπο. Γράφεστε συνδρομητές, εκεί που θα βάλουμε συνδρομή και όπως στο Netflix θα πληρώνετε ένα ποσό μέσω τραπέζης για να κάνετε μαθήματα στο μέσω του διαδικτύου. Αυτά είναι εν ολίγης τα πράγματα και δεν έχω να σας εξηγήσω κάτι παραπάνω. Είπαμε ότι θα είναι πάμφτινα μαθήματα σε ξεφτελιστική τιμή, γιατί εντάξει, είναι η γνώση αρκετά ακριβή, ας την κάνουμε λίγο φθηνότερη. Και ένα τελευταίο. Παρακολουθούσα έτσι λίγο τα θέματα παιδείας. Έχω αποκοπεί καιρό τώρα από τα πανεπιστήμια και τα σχολεία και όλα αυτά. Δεν κάνω ειδικαίωση ιδιαίτερα, αλλά παρακολουθούσα έτσι λίγο τα βιβλία και τα πράγματα που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Και σκέφτηκα πραγματικά το εξής. Τελικά υπάρχει παιδεία σε αυτή τη χώρα? Όταν έκανα, ας πούμε, κάναμε τον τελευταίο ντοκιμαντέρ με τον Γιάννη για το αρχαιότερο θέατρο που υπάρχει στο Λαύριο, που δεν το ξέρει κανείς, ούτε και εγώ τυχαία το έμαθα. Λοιπόν, μου γράψατε πολύ, γιατί δεν τα μαθαίνουμε αυτά στο σχολείο? Πολύ καλή ερώτηση. Η παιδεία είναι κάτι πολύ σημαντικό και ο τρόπος που γίνεται η παιδεία. Γι' αυτό και έχουμε βγάλει παιδιά τα οποία είναι λίγο χάπατα, δεν το λέω με την κακή έννοια για τη νέα γενιά, δεν πιστεύω ότι είναι από τη φύση τους χάπατα, γεννηθήκανε χάπατα, αλλά λίγο το ότι τα έχουμε κακομάθη ή καλομάθη, ανάλογα, λίγο το ότι τους δίνουμε λάθος τρόπο σκέψης, λίγο το ότι παίζει η τηλεόραση τα δικά της τα παιχνίδια, λίγο το ότι η παιδεία είναι άστα να πάνε. Φυσιολογικό είναι και αυτά τα παιδάκια να μην ξέρουν πού να κρατηθούν και σε τι να πιστέψουν και πού να δώσουν βαρύτητα. Αν λοιπόν αγαπάτε τα παιδιά σας και θέλετε να τα κάνετε καλούς ανθρώπους, θα σας έλεγα, εκεί που την Κυριακή τα πάτε να φάνε κανένα βρώμικο, να τα πάτε μια φορά και σε ένα αρχαίο θέατρο, σε ένα μουσείο κάπου, να ανοίγει λίγο το μυαλουδάκι τους, να τα πάτε σε μια έκθεση, να τα πάτε σε διάφορα πράγματα. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι μια πολύ καλή έκθεση γίνεται στη Σχολή Καλών Τεχνών,
με χαρακτική και επιγραφές αρχές και τα λοιπά, πολύ ενδιαφέρουσα. Μπορείτε να μπείτε να το ψάξετε. Νομίζω ότι γίνεται Κυριακή. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η τελευταία Κυριακή που έρχεται. Ψάξτε το όμως, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και φορά από την προϊστορία μέχρι και τα σύγχρονα χρόνια. Δηλαδή θα δείτε αρχαία Ελλάδα, θα δείτε προϊστορία, θα δείτε αναγέννηση, θα δείτε ό,τι και τι δεν θα δείτε. Άγιον Όρος, πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν και αυτή η Ελλάδα, υπάρχει και αυτή η ζωή που εμείς την αγνοούμε καθημερινά, γιατί σκεφτόμαστε ποιος σκότωσε ποιον, ποιος βίασε ποιον και άλλες τέτοιες αηδίες. Λοιπόν, ξεκολλήστε και μάθετε τα παιδιά σας να βλέπουν την ομορφιά. Τα περισσότερα παιδάκια σήμερα είναι καταθλιπτικά και δεν είναι καταθλιπτικά γιατί μόνο ζουν σε μια βρώμικη κοινωνία, γιατί ακούνε αηδίες στις ειδήσεις και άλλα τέτοια, είναι και καταθλιπτικά γιατί εμείς δεν τους δίνουμε το σωστό προσανατολισμό. Οι γονείς είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, όσο και να επεμβαίνει η κοινωνία, όσο και να επεμβαίνει το σύστημα, οι γονείς είναι αυτοί που φτιάχνουν τα παιδιά τους σε ένα βαθμό και σε ένα δεύτερο οι δάσκαλοι. Θα μου πεις για τους δασκάλους τι μπορούμε να κάνουμε, αν τα παιδιά σας δεν έχουν την τύχη να έχουν ένα καλό δάσκαλο, γιατί υπάρχουν ακόμα και σήμερα και καλοί δάσκαλοι και καλοί καθηγητές. Φροντίστε εσείς να βρείτε έναν άνθρωπο που εκτός από γνώση και το πώς θα γράψουν καλά στις πανελλήνιες, να τα μάθει να σκέπτονται. Και δώστε τους κίνητρα να ασχοληθούν με θετικά και όμορφα πράγματα. Αυτά τα ολίγα λοιπόν, θα σας ξαναδώ πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε καινούριο μάθημα αστρολογίας. Δύο πολύ ωραία τα φτιάχνει ήδη ο φίλος μου ο Γιάννης, τα μοντάρι. Έχουμε ένα ντοκιμαντέρ για τη Χαλκίδα, το οποίο θα σας καταπλήξει, διότι θα μάθετε και ακόμα και χαλκιδαίοι πράγματα που δεν ξέρατε για τη Χαλκίδα. Και βεβαίως θα κάνουμε πιο αναλυτικές προβλέψεις για την Πανσέλινο του Μαρτίου, η οποία περιέργως είναι η πρώτη καλή Πανσέλινος μετά από πολλά χρόνια. Πολύ έντονη και πολύ φορτισμένη συναισθηματικά, αλλά έχει μια ομορφιά, μια ποιότητα, έτσι, μια... Σίγουρα πάντα η Πανσέλινος ταράζει, γιατί φουσκώνουν τα νερά, φουσκώνουν οι ορμόνες, φουσκώνουν τα νερά μέσα στο σώμα, έχουμε μια νευρικότητα, αλλά αυτή η Πανσέλινος θα βγάλει και συνέστημα. Θα βγάλει και έμπνευση, θα βγάλει και έρωτας, θα βγάλει ωραία πράγματα. Οπότε το επόμενο ακριβώς αστρολογικό μας ραντεβού με προβλέψεις θα είναι για την Πανσέλινο του Μαρτίου. Αυτά τα ολίγα για σήμερα, σας αγαπώ πολύ. Δεν μπορώ να ανταποδώσω την τόση αγάπη που παίρνω από εσάς.